Πράγματι είναι στην περιοχή μας λείπει το υγρό στοιχείο και με αυτό το ταμιευτήρα μας δίνεται η δυνατότητα να το έχουμε και να το απολαμβάνουμε. Καθημερινά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Υπάρχει ο δρόμος γύρω από τον ταμιευτήρα, ο οποίος είναι 4,5 χιλιόμετρα. Πολλοί έρχονται και περπατάνε, αθλούνται. Και είναι μέσα στη φύση από ό,τι να είναι σε ένα κλειστό γυμναστήριο. Κύριε Μπηλίδα, δεν ήρθαμε σε οποιαδήποτε εποχή. Ήρθαμε καλοκαίρι, καρδιά καλοκαιριού συγκεκριμένα, και σε μια μέρα η οποία έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Το φυσάει, εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αλλά ήρθαμε σε μια εποχή όπου το νερό και το θέμα της λειψιδρίας, όπως βλέπουμε, παίζει πάρα πολύ. Ναι, πράγματι, πριν από 5 χρόνια όλη αυτή η έξω και μέσα η λεκάνη ήταν γεμάτη νερό, γιατί είχαμε αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο. Αλλά τώρα 4 χρόνια δεν έχει βρέξει, με αποτέλεσμα η στάθμη συνέχεια να κατεβαίνει, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή την εικόνα, το νερό να είναι πολύ χαμηλά. Τώρα και οι έξω λεκάνες, οι οποίες αντλούμε εμείς νερό και καλλιεργούμε τα δέντρα και τις άλλες καλλιέργειες, και αυτά έχει χαμηλώσει. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι αρκετό στο να βγουν οι καλλιέργειες πέρα. Τώρα δρομολογείται ένα αδρευτικό έργο, το οποίο αδρευτικό έργο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία, μακάρι να υλοποιηθεί. Αλλά γνώμη μου, για να υλοποιηθεί και να αδρεύσει τον κάμπο της όλης της Στεγαίας, χρειάζεται μέσα στη λίμνη να υπάρχει αναπλήρωση νερού. Αναπλήρωση νερού αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο από το Θεούλη. Δεν έχουν και αυτά τα ποτάμια, τα οποία θα ήταν οι πηγές τροφοδότησης της λίμνης, δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί υπήρχαν δύο σημεία τα οποία υπήρχαν αρχαιολογικός χώρος. Η αρχαιολογία σταμάτησε το έργο. Τώρα πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο, στο να αποδεσμευτεί και να γίνει μία παράκαμψη, ώστε τα νερά να πηγαίνουν μόνα τους μέσα. Αλλά για μένα και αυτό δεν φτάνει. Και αυτό δεν φτάνει. Είναι λίγο. Πρέπει να αναζητήσουμε πηγές τροφοδότηση της λίμνης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Εγώ πιστεύω ότι, όπως το έχει αναδείξει και η Δημοτική Αρχή και προηγούμενη Δημοτική Αρχή ο κύριος Μαρκόπουλος, που ήταν αντιδήμαρχος, ότι και επειδή είναι και από το Φάλανθο, εκεί υπάρχει ένα ποτάμι, το οποίο μέχρι, επειδή το επισκέφτηκα, μέχρι τέλος Μάη είχε νερό και έτρεχε. Το χειμώνα έτρεχε πάρα πολύ. Μιλάμε ότι έτρεχε φέτος που δεν έβρεξε. Σκεφτείτε, με μία εκτροπή αυτού του ποταμού να έρχεται το νερό και να γεμίζει, να εμπλουτίζει αυτή τη λεκάνη. Τότε το αδρευτικό έργο που θα γίνει θα έχει μεγάλη σημασία, και δεν μιλάμε να καλύψουμε το πεδίο της Στεγαίας, μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα και μέχρι τη Μαντινία. Είναι σημαντικό να υπάρχει το αποθεματικό. Να υπάρχει το αποθεματικό. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα στο σπίτι μας να βάλουμε χρυσές σωληνώσεις, χρυσές βρύσες, και να έχουμε μία δεξαμενή η οποία να περιμένουμε πότε θα βρέξει για να γεμίσει η δεξαμενή. Πρέπει δηλαδή, για να είναι βιώσιμο, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, αυτό που λέω και αυτό που λέμε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσει να το βρουν τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τις κλιματολογικές συνθήκες, δεν ξέρουμε, όλα έχουν αλλάξει. Μιλάμε ότι αυτή η λίμνη θα χρησιμοποιηθεί για αδρευτικό, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι αν συνεχίσει έτσι θα γίνει σαν την Ηλίκη, θα ιδρεύει την Τρίπολη και όχι θα αδρεύει τον κάμπο. Πιστεύω ότι και η Δημοτική Αρχή τα βλέπει, έχει τις ανησυχίες της, προσπαθεί να τα προβάλλει και στην περιφέρεια,
και να δούμε και με συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τους κυρίους αντιπεριφερειάρχες, όλοι το βλέπουν θετικά στο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και σίγουρα μια μεγάλη χρηματοδότηση, γιατί έχουμε ακούσει ότι έχουν κολλήσει οι χρηματοδοτήσεις, αλλά χρειάζεται σίγουρα μια μεγάλη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί σωστά αυτό το έργο και να μην πλέον αντλείται για το νερό για να φτάνει μέσα, αλλά να φτάνει όπως μας έχετε πει φυσικά. Ναι, πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε τα κανάλια αυτά, ώστε το νερό, αυτό που τώρα έχει μελετηθεί για να γεμίζει τον ταμιευτήρα, να πέφτει μόνο του μέσα, γιατί τώρα σκεφτείτε ότι αυτό το νερό πέφτει έξω όπως πήγαινε η φυσική του ροή και με το αντλιοστάσιο εδώ, με κόστος, να το ρίξουμε μέσα. Βέβαια φέτος δεν μπορέσαμε να ρίξουμε ούτε κουταλιά, γιατί ούτε οι εξωγούβες δεν μπορέσαν να γεμίσουν, γιατί είχαμε ξηρασία. Ας ελπίσουμε ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι διαφορετική και τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Αν δούμε πίσω μας αυτή τη στιγμή τη λίμνη, φαντάζομαι η στάθμη ήταν πιο πάνω. Η στάθμη, ναι. Κοιτάξτε, αυτό εδώ το... Εδώ μιλάμε από τη βάση κάτω, είναι 13 μέτρα, εδώ που καθόμαστε. Απέναντι υπάρχει μία υπερχείληση. Κατεβαίνει 2 μέτρα κάτω, άρα μιλάμε ότι η στάθμη σε πλήρη να γεμίσει είναι γύρω τα 11 μέτρα. Τώρα έχει κατέβει τόσο, έτσι ώστε εφόσον φαίνεται εκεί το... ναι, το φρεάτιο αυτό. Το φρεάτιο αυτό είναι 1,5 μέτρο περίπου, δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε ένα και κάτι νερό πάνω από την επιφάνεια. Βέβαια εκεί που βλέπουμε και αλλάζει και το χρώμα του νερού είναι ότι είναι σκαμμένο μέσα. Έχουμε άλλα 4 μέτρα, τώρα να έχουν γίνει 3 με τις επιχωματώσεις. Λοιπόν, μιλάμε εκεί έχουμε 5 μέτρα νερό. Δηλαδή εκεί μπορεί άνετα να πάρουν και τα υδροπλάνα νερό, όπως έγινε πρόσφατα. Εντάξει, τα ελικόπτερα παίρνουν και από πηγάδι, δεν είναι. Αλλά τα υδροπλάνα ήρθανε και προσγειωνώντας τους, γεμίζανε, φεύγανε χωρίς καμιά δυσκολία. Με 1 μέτρο νερό. Με 1 μέτρο από την επιφάνεια. Εκεί είναι πιο βαθιά. Ναι. Βέβαια το Τσιμεντένιο φαντάζομαι ήταν πιο ανεβασμένο, είχε σκεπαστεί στις καλές συνθήκες. Το Τσιμεντένιο στα Θεοφάνεια που κάναμε ήταν γεμάτο. Σκεφτείτε από τα Θεοφάνεια μέχρι τώρα πόσο έχει κατέβει. Ναι. Έρχονται επίσης, έχουμε μάθει ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός υδροβιότοπος για εδώ, ότι κάποια πτηνά όντως κάνουν στάση στη Λιμνιτάκα. Ναι. Πάρα πολλοί έρχονται και παρακολουθούν τα πτηνά αυτά. Εγώ δεν τα γνωρίζω και όλα, αλλά μας λένε ότι έχει σπάνια πτηνά και εντάξει, αυτός είναι δηλαδή μια στάση για τα πουλάκια αυτά, μια στάση προς το ταξίδι τους, γιατί δεν είναι έρχονται για να μείνουν, έρχονται να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Γιατί σκεφτείτε να μην υπήρχε η Τάκα, η γύρω περιοχή, να πρόσφατα είχαμε μια πυρκαγιά στα Βούρβουρα και χάρη αυτής της λίμνης σβήστηκε αμέσως, γιατί με τα υδροπλάνα σε χρόνο πολύ μικροχρονικό διάστημα μπορούσε να είναι στην εστία της φωτιάς. Εσείς σαν πρόεδρος του βουνού, μιας και είσαστε δίπλα το χωριό ακριβώς στη λίμνη, προβάλλετε με κάθε τρόπο τη λίμνη, κάνετε και κάποιες δραστηριότητες. Ναι, εμείς καταρχήν έχουμε ξεκινήσει τώρα 3 χρονιές και κάνουμε τα Θεοφάνεια. Είναι μια θρησκευτική γιορτή, η οποία την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Φέτος ήρθε και πάρα πολύ Τρίπολη και πιστεύω ότι με μια δημοσιοποίηση μεγαλύτερη θα έρθει περισσότερος κόσμος. Να σκεφτείτε ότι όλο αυτό εδώ γεμίζει με κόσμο. Έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι αμφιθεατρικό, να βλέπει όπου και αν είσαι, να βλέπεις το καραβάκι να πέφτει ο σταυρός στη θάλασσα. Συν της άλλης κάνουμε και περίπατο στην Πανσέλινο,
Κάνουμε περίπατο περιμετρικά της λίμνης, ο οποίος είναι άνετα, χαλαρά, μία ώρα, είναι 4,5 χιλιόμετρα. Μετά καθόμαστε εδώ με καρέκλες που βάζουμε και με μία ελαφρή μουσική και χαλαρώνουμε.